Θα ξεκινάει φυσικά με μια εξαιρετική συνάδελφο, εξαιρετική δημοσιογράφο και παρουσιάστρια, την κυρία Πόπη Τσαβανίδου. Πόπη, ζωντανά, το πρώτο ζωντανό στον αέρα του Σταρ. Σε καλωσορίζω και επισήμω λοιπόν στο Σταρ. Χαίρομαι πολύ που με καλωσορίζει εσύ, Παναγιώτη Στάθη. Έχουμε Χαίρομαι. γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε γράψει πολλά χιλιόμετρα στο ρεπορτάζ. Είναι η πρώτη εικόνα, ζωντανή εικόνα μου, όχι σε βίντεο, αλλά σε στον, βίντεο, αέρα στον, αέρα, αέρα. Του, του, Σταρ. Χαίρομαι και που είναι... πολύ. και, και εμεί ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι διαφορετικό. Παρακαλώ. Έχεις μια πολύ πρωτότυπη ιδέα, είναι αλήθεια, την οποία δεν δουν αύριο οι τηλεθεατές, οι οποίοι πράγματι για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση θα έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν ζωντανά στην εκπομπή σου. Είναι μια απλή ιδέα στη σύλληψή της, αλλά την υλοποιήσαμε νομίζω πρώτη. Νομίζω πρώτη. Δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο. Στην, στην Ελλάδα είναι σίγουρη. Ε, είναι μια ιστοσελίδα, λοιπόν, που δημιουργήσαμε για να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα τη δύναμη τη άποψη των ανθρώπων του ίντερνετ. Γιατί εμεί, οι άνθρωποι του ίντερνετ, είμαστε yeah. υπολογίσιμη δύναμη. Τι κάνουμε, λοιπόν. Ανοίγουμε μια ιστοσελίδα. Αυτή τη στιγμή, αν πληκτρολογήσετε τα 3 W, live you, που είναι και το όνομα τη εκπομπή. liveu.gr, θα δείτε ότι είναι υποκατασκευή η σελίδα. Αύριο το πρωί όμω, στι 10 στην πρεμιέρα μα, θα έχει ανοίξει και θα Περιμένει τα σχόλια του κόσμου. Στην σελίδα αυτή, λοιπόν, θα μπορεί ο καθένα yeah. να δει όλα τα social media που είναι στη διάθεσή του: το Twitter, το Facebook, αλλά και ένα παράθυρο διαλόγου, ένα chat, ένα forum που έχουμε mm -hmm. ανοίξει εμεί για να μπορεί να μπει κανεί χωρί να δώσει στοιχεία από τα social media του και να στείλει τι προτάσει του, την άποψή του, το σχόλιο του, το υλικό που έχει στη διάθεσή του, είτε είναι φωτογραφία είτε βίντεο, όλα σε μία οθόνη, την ώρα μάλιστα που θα παρακολουθεί και την εκπομπή live. Αν δηλαδή είναι στο σπίτι του και θέλει να συζητήσει. Με ανθρώπου άλλου που παρακολουθούν την εκπομπή, θα μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή την πλατφόρμα διαλόγου, θέλω να τη λέω εγώ. Πολύ. Αν φύγει από την τηλεόραση και να, βγει στο δρόμο, θα να. μπορεί να έχει την εκπομπή στο χέρι του. Να, στο κινητό του τηλέφωνο. θα ανεβαίνονται τη, λοιπόν σταδιακά κομμάτια τη εκπομπή, τα οποία θα μπορεί να τα σχολιάζει. Ακριβώς. Και υπάρχει και μια άλλη παράμετρο, όπω μου έλεγε, θα μπορεί να βλέπει όλα τα σχόλια όλων όσων συμμετέχουν στο φόρουμ. Και Έτσι, να είναι. συζητά και, και με του υπόλοιπου ανθρώπου που θα βλέπουν την εκπομπή. Ακριβώς. Αυτό είναι που λέμε άμεση συμμετοχή σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Το λέει νομίζω και ο τίτλο, ένα πολύ ωραίο τίτλο εκπομπή. Γι' αυτό επιλέξαμε να πούμε την εκπομπή live, ζωντανά δηλαδή, τη γλώσσα των νέων ανθρώπων, αλλά νομίζω πια όλων των ανθρώπων, αυτό το you, εκτό από το σήμα της Ένωσης, τη Ένωση στη μαθηματική γλώσσα, σημαίνει καθαρά εσύ. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από την εκπομπή πια. Ενημέρωση με τη συμμετοχή όμω, με αυτή τη διαδραστική συμμετοχή και από την πλευρά των τηλεθεατών, που έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά στη δημοσιογραφία των πολιτών. Έχουν πωλητών, εκπαιδευτεί σωστά. πάρα πολύ καλά. Ο κόσμο αγαπάει πάρα πολύ, σε ακολουθεί, σε πάρα. βλέπει. Εσύ έχει δημιουργήσει αυτή τη ζώνη την πρωινή, αυτή τη δεκαμία ζώνη. Εντάξει, Πολύ βαρύ αυτό το πράγμα που λες. Είναι αλήθεια αυτό όμως. Είναι, είναι βαρύ και ασήκωτο και μακριά από μένα αυτά τα βάρη. Είναι αλήθεια αυτό όμως, πράγματι. Περιμένουμε με αγωνία σε δούμε αύριο το πρωί. Φαντάζομαι ότι η εκπομπή θα έχει και άλλες εκπλήξεις και πολλά ρεπορτάζ. Η εκπομπή θα έχει ρεπορτάζ, η εκπομπή θα είναι ενημερωτική. Θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο αύριο... Πρώτη μέρα με, με, των σχολείων, επί τη έτσι, Είναι να. η πρώτη Δευτέρα που λειτουργούν τα σχολεία. Με τα σχολεία να είναι σε απεργίε, με την ολμένη σε απεργίε κλπ. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Παιδεία στον κύριο Κεδίκοκλου στο στούντιο και θα περιμένουμε τι ερωτήσει των τηλεθεατών. Ακριβώ αυτό Θέλω, θέλω να, να κάνω τι λιγότερε ερωτήσει εγώ. Θέλω να μεταφέρω απλά τι ερωτήσει των τηλεθεατών. Μπορούν λοιπόν οι τηλεθεατέ liveview.gr να μπαίνουν μέσα, να γράφουν τι ερωτήσει, τι οποίε αύριο το πρωί εσύ θα μεταφέρει στον Υφυπουργό Παιδεία στον κύριο Κεδίκοπλου. Μάλιστα. Ανοίγουμε σε λεπτό, ότι Τηλέμαχο και ο Άγγελος κάνουν, έχουν βάλει τα δυνατά τους αν την πετύχετε κλειδωμένη δοκιμάστε πειράζει, σε λίγο, σίγουρα αύριο το πρωί θα είναι στη διάθεση όλα. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να σε παρακολουθήσουμε, καλή αρχή είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά Ευχαριστώ πάρα πολύ Ιωάννα καλά Καλώς.